Και έχουμε κοντά μας μέσω Skype τον τεχνικό των Κιτρινόμαυρων, τον κύριο Γιάννη Βυσκαδουράκη. Αν μπορούμε να τον δούμε, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση αυτού του πρώτου τίτλου της χρονιάς. Θα λέγαμε ότι ξεκίνησε ιδανικά αυτή η καινούργια χρονιά, κύριε Βυσκαδουράκη. Καταρχάς, σας ευχαριστήσω πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε όμορφα, γιατί όπως είπα και μετά το παιχνίδι, ένα κύπελο, ένας τίτλος είναι ένας τίτλος. Είναι μια παρακαταθήκη για την ιστορία της ομάδος. Εύχομαι και το μεγάλο ζητούμενο για μας είναι να συνεχιστεί ανάλογα και η πορεία και στον πρωτάθλημα. Να έχουμε ρίσκη πορεία και στον πρωτάθλημα. Είναι ο βασικός στόχος της ομάδας. Coach, ήσασταν το φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλου Κρήτης. Πώς ήταν ο θεσμός αγωνιστικά, γιατί είδαμε ότι και το διληνό στον τελικό ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Το ότι σε ένα αγώνα παρουσιάζεσαι φαβορί και με αρκετές μεγάλες πιθανότητες να κερδίσεις το παιχνίδι, αυτό προσάπτει λίγο στον αγώνα ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Μια ιδιαίτερη πίεση και ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα για τις ομάδες, διότι εμείς είμαστε μια ομάδα, μια κατηγορία πάνω από το Δηληνό και καταλαβαίνετε ότι η πίεση συσσαγωγικά είναι μαζί μας. Τα Δηληνά και κάθε άλλη ομάδα δεν έχουν να χάσουν πολλά. Αντίστοιχα, μια απρόσμενη ήττα σε εμάς, ίσως στην ψυχολογία, παρότι κύπελο, παρότι νωρίς, να ήταν ένα κακό αποτέλεσμα. Ευτυχώς όμως, παρότι τα Δηληνά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και οφείλω να τους δώσω συγχαρητήρια, παρουσιάστηκαν αρκετά ανταγωνιστικοί και αυτό μόνο καλό είχε να δώσει και για τους φιλάθλους οι οποίοι παρακολούθησαν το παιχνίδι, αλλά και σε εμάς και στο Δηληνό να κάνει καλό το ότι ήταν πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Έχετε απόλυτο δίκιο ως προς αυτό. Και coach, πού αφιερώσατε αυτό το κύπελο, τον πρώτο τίτλο? Αυτό το κύπελο, αυτό το τίτλο τον αφιερώσα ευθύς εξ αρχής στους παίκτες μου, διότι το έβλεπα, η αποχή 2 χρόνων δεν τους πτώησε καθόλου. Ο ζήλος και η προσμονή το να συνεχίσουμε κάτι που αφήσαμε πέρυσι, που πάλι προερχόμασταν από μια μεγάλη αποχή, ήταν έντονος. Οπότε νομίζω ότι τους αξίζει. Τα παιδιά δουλεύουν σε πολύ καλό ρυθμό. Φανταστείτε ότι και χθες ακόμα πήγαμε στο ρέθμο για να παίξουμε ένα θηλυκό παιχνίδι που θα μας βοηθήσει στην προετοιμασία μας. Είναι απόλυτα συνεπή στις προπονήσεις και στις υποχρεώσεις της ομάδας μέχρι τώρα. Και μόνο να τους ευχαριστήσω θέλω και γι' αυτό τους αφιέρωσα και τον τίτλο. Ωραία. Coach, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το γεγονός που μόλις αναφέρατε, δηλαδή στο ότι η ομάδα, όπως και οι υπόλοιπες βέβαια, επιστρέφουν ουσιαστικά στην αγωνιστική δράση μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα αγωνιστικής απραξίας. Πόσο δύσκολο είναι και για εσάς ως προπονητή, αλλά και για τους παίκτες να διαχειριστείτε όλη αυτή την κατάσταση και το μεταβατικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος? Πιστέψτε με, κύριε Πετρούς, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι και με τον συνεργάτη μου ήταν ο μεγαλύτερος προβληματισμός μας πώς θα καταφέρουμε σε εισαγωγικά να περάσουμε ανέμακτα την περίοδο της προετοιμασίας. Τα παιδιά προερχόντουσαν από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα πραξίας, πέραν το ότι ο καθένας μπορεί να έκανε κάποια πράγματα στο σπίτι του, έξω σε εξωτερικούς χώρους. Είναι τελείως διαφορετικό όταν μπαίνει στο παρκέ και η προπόνηση που κάνουν μέσα στα γήπεδα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Δεν νομίζω ότι καμία ομάδα θα μπορούσε να αποφύγει μικροτραυματισμούς και είμαστε πολύ τυχεροί που μέχρι τώρα έχουμε μείνει εκεί. Σε κάτι μικροτραυματισμούς που έχουν παρουσιάσει τα παιδιά που τους έχουν αφήσει έξω μια εβδομάδα, 10 μέρες και όχι κάτι πιο σοβαρό. Τώρα σιγά σιγά νομίζω ότι επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα, γιατί και για εμάς τους προπονητές, όταν δεν είσαι μες στο γήπεδο, όσους αγώνες και να δεις την τηλεόραση, όσες σεμινάρια και να παρακολουθείς, είναι τελείως διαφορετικό όταν βάζουμε τη φόρμα μας και πηγαίνουμε στο γήπεδο για προπόνηση. Είναι μια πραγματικότητα, μια καθημερινότητα που μας είχε λείψει
και εύχομαι να μην χρειαστεί να την εγκαταλείψουμε και πάλι. Μάλιστα. Σε ό,τι τώρα αφορά την νέα προσπάθεια που επιχειρείτε στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, αρχικά θέλω να μου κάνετε μία αναφορά σε ό,τι αφορά το φετινό δυναμικό της ομάδας σε σχέση και με την προηγούμενη χρονιά που δεν καταφέρατε να ολοκληρώσετε. Δεν είχαμε ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε δύο απώλειες τελευταίας στιγμής. Δύο παιδιά αποφάσισαν να μεταβούν σε άλλη ομάδα της πόλης. Έπρεπε να καλύψουμε το κενό, ιδίως στο κομμάτι, στη θέση των ψηλών, όπου εκεί είχαμε ένα αρκετά σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Ευτυχώς για μας μπορέσαμε και με τον Γιώργο το Χαμηλάκη, και ένα παιδί που ήρθε τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών, αλλά και με τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο να καλύψουμε αυτά τα κενά. Κατά τα υπόλοιπα τα παιδιά είναι τα ίδια. Η ομάδα συνεχίζει με το ίδιο, πάνω στον ίδιο στόχο που έχουμε βάλει με τον πρόεδρο και με τη διοίκηση από πέρυσι, δηλαδή νέα παιδιά, δικά μας παιδιά, ντόπια όσο το δυνατόν περισσότερο. Φανταστείτε ότι πέραν του Γιάννη, του Καραρή και του Βασίλη, του Μαεστρέλη, που η ηλικία του ξεπερνάει τα 30 χρόνια, όλα τα άλλα παιδιά είναι 25-26 χρονών και κάτω. Και θέλω να πιστεύω ότι ο στόχος δεν έχει διαφοροποιηθεί πολύ από πέρυσι. Είναι η παραμονή, ή όσο το δυνατόν πιο γρήγορη παραμονή. Και όπως είχα πει και πριν λίγες μέρες, αν μας αξίζει κάτι καλύτερο και κάτι περισσότερο από την όλη διαδικασία, δεν θα πούμε όχι, θα το πάρουμε, να πλασαριστούμε στο δυνατό κιλά. Αλλά αυτό εξαρτάται μέσα από τη δουλειά που θα κάνουμε και θα το δείξει ο χρόνος. Σωστά, θα φανεί. Αλλά πάντως, στην πορεία. Σε αυτό το κομμάτι θέλω να μια μικρή τοποθέτηση, ότι επειδή το ζήσαμε πέρυσι σε δύο παιχνίδια, οι αθλητές, και θα πω για τη δικιά μας ομάδα, γιατί η δικιά μας ομάδα είναι αυτή που θα απομιστεί το μεγάλο βάρος των μετακινήσεων, τόσα χρόνια είχαμε μάθει οι κριτικές ομάδες, οι ηρακλειώτικες ομάδες να ανεβαίνουν στην Αθήνα, που σίγουρα είναι μια ταλαιπωρία με το καράβι να παίξουμε ένα παιχνίδι. Αυτό όμως που κάνει ακόμα μεγαλύτερη και ακόμα πιο έντονη την προσπάθεια των δικών παιχτών από πέρυσι αλλά και φέτος, είναι ότι μετά το καράβι εμείς θα πρέπει να μετακινηθούμε με λεωφορείο και να ταξιδέψουμε σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου. Και αν κάποιος δεν το ζήσει, πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι αυτό για τα παιδιά, το να αναγκάζονται να μετακινούνται με λεωφορείο 3-4 ώρες. Η πιο κοντινή απόσταση είναι 2 ώρες με το λεωφορείο, η Τρίπολη. Και μετά να πρέπει να δώσουν το 100% των δυνάμεων που τους έχουν απομείνει στο γήπεδο μέσα. Μάλιστα. Και αυτό και μόνο τους καθιστά στα μάτια των δικών μου, των συνεργατών μου και της διοίκησης. Πραγματικά είμαστε πολύ, πολύ περήφανοι για αυτά. Για αυτά τα παιδιά. Δύσκολο το εγχείρημα, επειδή θα κλείσουμε, coach, μια πολύ σύντομη αναφορά για τον πρώτο αντίπαλο την Κυριακή, την ομάδα της Τρίπολης. Η δρομή κατά τύχη ήταν και ο πρώτος μας αντίπαλος πέρυσι. Απλά αλλάξαμε την έδρα φέτος. Αλλάξαμε συσσαγωγικά, η κλήρωση το έφερε έτσι, ούτως ώστε φέτος παίζουμε εντός έδρας ενώ πέρυσι έξω. Η ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού είναι ότι η ομάδα αυτή έχει τους ίδιους στόχους με εμάς. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι παιχνίδι must win, παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε. Παρότι η ομάδα τώρα δεν είναι έτοιμη. Θέλουμε χρόνο ακόμα, θέλουμε χρόνο για να δεθούμε. Μάλιστα. Αλλά είναι must win. Πρέπει να κερδίσουμε. Ελπίζω ο κόσμος να σας το ευχηθούμε. Να το ευχηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή. Να είστε καλά.